Στο ιατρικό διαβαλκανικό έχουμε τη χαρά και την τιμή να χρησιμοποιούμε εδώ και 3 μήνες την ιδιοψία προστάτη Fusion. Είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς για την καλύτερη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Πρόκειται για ένα μηχάνημα το οποίο μας βοηθάει να έχουμε πολύ πιο εξειδικευμένες πληροφορίες όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη στο αρχικό του στάδιο. Το πρώτο στάδιο της βιοψίας αυτής είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Η εξειδικευμένη αυτή εξέταση θα μας δείξει εάν υπάρχει ένα καρκίνωμα προστάτη το οποίο βρίσκεται στο αρχικό του στάδιο και στην συνέχεια θα μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια της βιοψίας με την σύνδεξη των εικόνων, τοποθετούμε δηλαδή την εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας επάνω στην εικόνα του υπερίχου που κάνουμε κατά τη διάρκεια της βιοψίας, βλέπουμε ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται η βλάβη στον καρκίνο και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να πάρουμε βιοψίες με ακρίβεια χιλιοστού από την ύποπτη βλάβη. Η εξέλιξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί με τον προηγούμενο τρόπο με τον οποίο κάναμε βιοψίες, κλινικά σημαντικοί καρκίνοι μπορούσαν να χαθούν και να χρειαστούν δεύτερες ή τρίτες βιοψίες προκειμένου να έχουμε διάγνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην φυσική εξέλιξη και ιστορία της νόσου για έναν ασθενή, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν χάνουμε χρόνο και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο στο πολύ αρχικό του στάδιο. Για ποιο λόγο λοιπόν είναι χρήσιμη αυτή η βιοψία? Πρώτον, έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και βρίσκουμε κλινικά σημαντικούς καρκίνους με την πρώτη βιοψία στο αρχικό του στάδιο και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε σε κάποια θεραπευτική επιλογή. Για ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε βιοψία με άλλους τρόπους, αλλά δεν υπάρχει διάγνωση και το PSA συνεχίζει να ανεβαίνει, μπορούμε με την βιοψία αυτή να έχουμε επιτέλους διάγνωση. Επίσης, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, αλλά εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά εκείνα των ασθενών που έχουν απλά την παρακολούθηση, την ενεργό παρακολούθηση για τον καρκίνο τους, μπορούμε να τους παρακολουθούμε πλέον με αυτόν τον τρόπο με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Τέλος, η βιοψία αυτή είναι το αρχικό βήμα για την εξέλιξη της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη. Ποια είναι τα βήματα που θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Μέχρι τώρα έχουμε την διάγνωση, έχουμε ένα όργανο το οποίο πάσχει και έχει καρκίνο ο προστάτης. Η λύση η οποία δίνουμε στον ασθενή είναι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή, το οποίο είναι ό,τι πιο μοντέρνο και αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση αυτής της πάθησης. Πλέον όμως η απεικόνηση έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που τον καρκίνο του προστάτη μπορούμε να τον δούμε στη μαγνητική τομογραφία. Αν λοιπόν αποδείξουμε ότι αυτός είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν έχει μεγάλη έκταση, τότε μπορούμε να προτείνουμε στους ασθενείς αυτό το οποίο ονομάζουμε focal therapy. Η θεραπεία αυτή στην Ευρώπη πλέον παίρνει πολύ σημαντικές διαστάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται είναι η λεγόμενη τεχνική HIFU, δηλαδή υπέρηχη σε υψηλές συχνότητες, οι οποίοι εστιάζονται ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται το καρκίνωμα και αυτό το πετυχαίνουμε με τη σύνδεξη των εικόνων της μαγνητικής πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας και έτσι έχουμε το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για ασθενείς οι οποίοι έχουν εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη χωρίς όμως να έχουμε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε μετά από μια επέμβαση ριζικής προστατεκτομής όπως είναι η ακράτεια ή η αισθητική δυσλειτουργία. Με τον καινούργιο λοιπόν αυτό τρόπο θεραπείας για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη έχουμε σχεδόν μηδενικά ποσοστά ακράτειας και μηδενικά ποσοστά αισθητικής δυσλειτουργίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την μετέπειτα ζωή των ασθενών μας.